Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε. Τη διευθύντρια προγράμματος, την Άρκη Σμαρακουδάκη, που απαντά και ξεκαθαρίζει τα πάντα για την Ιωάννα Μαλέσχου και την εκπομπή της. Ναι. Για να δούμε. Να δούμε για να το σχολιάσουμε μετά, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει ψωμί η υπόθεση εδώ. Για να ακούσουμε. Αγράφονται ότι θα τη δούμε και αλλού, εκτός από το κάτι ψήνεται. Η Κωνσταντίνα είναι ένα κορίτσι που την ακολουθούσαν πολλά πράγματα πίσω της, αλλά τίποτα δεν ισχύει σε ό,τι έχει σχέση με τη συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα. Έχω γνωρίσει ένα κορίτσι χαρούμενο, πάρα πολύ δημιουργικό, πάρα πολύ δουλευταρού, δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο καλά μπορώ να πω για την Κωνσταντίνα, άρα σε κάθε σκέψη μας στο μέλλον σίγουρα υπάρχει σε κάτι μέσα. Δεν μπορώ να σου πω ακόμα τώρα, γιατί δεν έχουμε πάρει αποφάσεις για πιο κάτω project, γιατί ούτως ή άλλως τώρα άρχισε να τρέχει αυτή η εκπομπή, αλλά σίγουρα θα είναι στα σχέδιά μας και στο μέλλον. Εγώ ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτική στην αρχή, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί δεν είδα τίποτα από όλα αυτά που έχω ακούσει. Η Ιωάννα Μαλέσκο από την καινούριο, την Κατερίνα, θα κοπεί η εκπομπή, θα αλλάξει η μέρα. Σίγουρα δεν θα κοπεί και σίγουρα δεν θα αλλάξει ζώνη. Αν πάει μισή ώρα νωρίτερα, αυτό είναι απόλυτα θεμητό, γιατί είναι καλό οι ζωντανές εκπομπές να διαδέχονται μία την άλλη. Από την άλλη, πιστεύω ότι όλοι κάνουν την ίδια δουλειά. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους, γιατί είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Καλό είναι να κοιτάμε τον εαυτό μας και να μην κοιτάμε το δίπλα μας. Όποιος και να είναι. Είτε κάνει καλύτερα, είτε να κάνει χειρότερα νούμερα. Εγώ αυτό έχω να πω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Η απάντηση που δόθηκε κατευθείαν από τη μία εκπομπή στην άλλη, πώς σας φάνηκε? Βγήκε, ας πούμε, εκτός αυτού η Ιωάννα ή ήταν κάτι λογικό? Νομίζω ότι γενικά δεν επικροτώ κανένα σχόλιο, ούτε από τη μια ούτε από την άλλη μεριά. Θεωρώ πολύ λογικό. Η Ιωάννα τον ακούει ψευδή δημοσιεύματα και ειδικά να γίνονται τόσο αρνητικά σχόλια. Δηλαδή, είναι κακό που ένας άνθρωπος ήρθε από την επαρχία και δει από την Κρήτη για να κάνει εκπομπή. Πρέπει όλοι να είμαστε στο κέντρο της Αθήνας ή να είμαστε στη συμπρωτεύουσα για να κάνουμε εκπομπή. Νομίζω ότι αυτό τη θύμωσε περισσότερο. Δεν νομίζω ότι τη θύμωσε κάτι άλλο. Και νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουν εδώ και δεν πρέπει να δοθεί συνέχεια, γιατί όλοι στον ίδιο χώρο βρισκόμαστε και όλοι σε αυτό ο χώρος κάνει κύκλους. Φράσεις όπως τα νούμερα να μην γίνονται νούμερα που είπε η Ιωάννα σας βρίσκουν? Όπως σου είπα, δεν επικροτώ ούτε τη μία στάση ούτε την άλλη. Μπορεί καθένας να λέει ό,τι θέλει. Καλό είναι να σεβαστούν όλοι τον τηλεοπτικό χρόνο και να μην έχουμε αυτού του είδους τις βολές δεξιά και αριστερά. Όλοι για το ίδιο παλεύουμε, για να έχουμε μια καλύτερη τηλεόραση. Δεν θεωρώ ότι αυτή είναι η καλύτερη τηλεόραση. Κάτι άλλο που ακούστηκε είναι ότι γιατί να αναμεταδοθούν σκηνές σεξ από το Big Brother σε πρωινή εκπομπή. Έδωσαν ένα φιλί. Αν είναι κατακριτέο ένα φιλί που παίζει σε 10.30 ώρα το βράδυ και που σίγουρα είναι μια ώρα που έχει και την ανάλογη σήμανση, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Επομένως, δεν πρέπει να αναμεταδίδεται σε πρωινή ζώνη, θεωρείται, σύμφωνα με τη σύμφωνα. Πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσουν αυτού του είδες τα σχόλια από το ένα κανάλι προς το άλλο, γιατί το τι είναι καλό. Κάθε κανάλι που βγάζει ένα πρόγραμμα θεωρεί ότι έχει βγάλει ένα πρόγραμμα επειδή το θεωρεί καλό. Το να αρχίσουν τα πρωινά τηλεδικαστήρια για το τι είναι αυτά τα προγράμματα που παίζουν, δεν νομίζω ότι κάνει καλό στη τηλεόραση. Δεν θα γίνουμε ποτέ καλύτερη τηλεόραση αν το πάμε έτσι. Είναι η χρονιά που στα 30 χρόνια που είμαι στη τηλεόραση δεν έχω ξαναδεί ποτέ τόσο πολύ ανταγωνισμό. Σίγουρα πρέπει όλοι να είμαστε alert και να δούμε ποια είναι τα προβλήματα που έχουμε στις διάφορες ζώνες των καναλιών. Και σίγουρα πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις και αλλαγές. Διορθωτικές κινήσεις και αλλαγές. Εδώ πέρα τώρα όμως είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Για δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι δεν τους άρεσε καθόλου αυτό που έγινε με τη Μαλέσκου. Μα το ξέρουμε και πάμε στο προηγούμενο τίτλο μας. Okay. Γιατί η διοίκηση, ξαναλέω, η διοίκηση του Sky και η κυρία Κουτσαφτάκη, η οποία είναι το νούμερο 2 μετά τον Γιάννη Αλαφούζο, είναι πρώτος ο Αλαφούζος, και νούμερο 2 στον όμιλο του Sky και στην τηλεόραση είναι η κυρία Κουτσαφτάκη. Ενοχλημένη. Παρ' όλα αυτά προσπαθούν να τις δώσουν κάποια κάλυψη. Ενοχλημένη προσωρινά, να πούμε έτσι, ότι η Άλκη Σμαραγκουδάκη έχει βάλει πλάτη για να βοηθήσει όσο έτσι μπορεί την εκπομπή της Μαλέσκου για να ανέβουν λίγο τα νούμερα τηλεθέασης και έχει αναλάβει και το κομμάτι το να της φτιάξει το προφίλ προς τα έξω. Εδώ βλέπουμε όμως να έχει πει βαρύτερες κουβέντες η Μαλέσκου. Κανένας
Και είμαστε φίλοι χρόνια με την Άλκη Παναγκουδάκη και την εκτιμώ και την αγαπώ και το ξέρει. Αλλά, Άλκης μου, κανένας δεν είπε, μα κανένας δεν είπε και να κατηγορήσει την Μαλέσκο ότι ήρθε από την Κρήτη και ότι από την επαρχία και από την Κρήτη και ότι γι' αυτό το λόγο δέχεται τα πειρά. Κανένας δεν είπε κάτι τέτοιο. Δεν έγινε εξάλλου και δεν έχει πει ποτέ κανένας τέτοια κουβέντα. Ότι ήρθε ένα κορίτσι από επαρχιακό τοπικό κανάλι και μπήκε σε ένα μεγάλο πανελλαδικό κανάλι. Κανένας δεν κατηγόρησε τη Μαλέσκου για αυτό το πράγμα. Όλος ο κόσμος, όταν είχε γίνει η μεταγραφή της Μαλέσκου, έλεγαν ότι αντιγράφει την Ελένη Μενεγάκη. Και γι' αυτό και την πήρε και ο Sky. Γιατί ήθελε τότε που έλειπε η Ελένη Μενεγάκη την τηλεόραση να δημιουργήσει μια νέα Ελένη Μενεγάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κανένας δεν κατηγόρησε τη Μαλέσκου ότι επειδή ήταν από την επαρχία δεν έχει δικαίωμα να κάνει τηλεόραση στην Αθήνα. Η μισή κανένας. Την επαρχία είναι. Μα κανένας. Μην τα λέμε έτσι τα πράγματα. Αυτό που κατηγορήθηκε η Μαλέσκου είναι για τα όσα ανεπίτρεπτα είπε το στόμα της για την Κατερίνα Καινούριο. Ήταν ανεπίτρεπτα. Νούμερα για τα νούμερα. Χαρακτηρισμοί. Τελειώσουν. Τελειώνουν. Χαρακτηρισμοί άσχημοι. Αρχίζει και τελειώνει εκεί. Χαρακτηρισμοί άσχημοι. Και σήμερα φυσικά και δεν μίλησε, γιατί υπήρχε το απογορευτικό από το δρόμο. Μην τολμήσει να ξαναπείς κουβέντα γι' αυτό. Τέλος. Τέλος. Πάντως να τα πούμε ότι αφήνει και ανοιχτό το παράθυρο και για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, έτσι. Γιατί όταν λέει για να αναλάβει την εκπομπή, υπάρχει σε κάθε μας σκέψη στο μέλλον, το αφήνεις και ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι αν τελικά τα πράγματα δεν πάνε καλά, την έχουμε στα υπόψη. Μα ο Sky έχει αυτό το κακό, καλό, πείτε ο καθένας όπως το θέλει. Αυτό να το αποκεφαλίζει, ό,τι δεν πάει το αποκεφαλίζει αμέσως. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία στο Sky. Ακριβώς, καμία δεύτερη ευκαιρία. Αυτή όταν είναι δική του παραγωγή, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Βλέπουμε τώρα τι γίνεται με τον Τούρκο, με τον Σύρια, με τον Λιμούνι, είναι μιλάμε για δικές του παραγωγές, δεν αφήνει σε κανέναν και δεν δίνει δεύτερη ευκαιρία. Εδώ θυμόμαστε η κουμπί της Δρούζα, την κόψαν στη δεύτερη μέρα. Στη δεύτερη κουμπί, έτσι, πήγαν από κάτι για 6 μήνες, αλλά να ορίστε, δεύτερη μέρα.